Υπό αυτό το πρίσμα, οι ελληνικές αρχές ενισχύουν με επιπλέον προσωπικό τα κέντρα κράτησης, Μίνα Καραμίτρου, εκεί όπου γίνεται η πρώτη καταγραφή υπό το φόβο να καταφέρουν να φτάσουν στη χώρα μας μέσω των ροών άνθρωποι που έχουν ακραίες ισλαμιστικές απόψεις και είναι ενταγμένοι σε οργανώσεις. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ο φόβος να υπάρξει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως να πάρει μέρος σε κάποια τρομοκρατική ενέργεια στη χώρα μας ή να ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα στα κέντρα κράτησης της χώρας μας. Υπάρχει και ο φόβος να έρθουν κάποιοι μέσα από τις ροές. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, αυτό τουλάχιστον είναι το δεδομένο, ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ φυλαπροσκύμενη στην Χαμάς. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, έχει ζητηθεί να ενισχυθούν με ανθρώπους στα κέντρα κράτησης, τα οποία ΕΒΑ θα κάνουν γρήγορα και άμεσα την πρώτη καταγραφή των ατόμων που θα φτάνουν αμέσως ροών στα νησιά μας. Τι εννοώ? Να καταγράφουν δηλαδή πρώτον τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και δεύτερον να τους παίρνουν τις συνεντεύξεις για το ιστορικό τους. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, δηλώνουν ένα όνομα, όποιο όνομα θέλουν. Και αυτό γιατί υπάρχει έκδηλος ο φόβος, λοιπόν, να πρόκειται για άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν σχέση με ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις. Και κλείνοντας, θέλω να σας θυμίσω ότι ήδη εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν τόσο στα νησιά όσο και στον Εύρο κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μάλιστα, Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ.